Καλησπέρα κύριε Λάκη Σιμοφορίδη. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά παιδιά. Είστε καλά. Χρόνια πολλά. Δόξα τω Θεώ. Στην πόλη μας φαντάζομαι, δεν είσαι καμιά εκδρομή. Εννοείται. Πού να πάμε. Συνεχίζετε, εργάζεστε κανονικά ή έχει μια, είναι μια περίοδος που έχει πέσει η δουλειά. Όχι, τα δικαστήρια είναι κλειστά, είναι γνωστά αυτά, δεν ξέρουμε και πότε βέβαια θα επαναλειτουργήσουν. Είμαστε και εμείς σε μια αναμονή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Για το θέμα που προέκυψε προχθές, κύριε Σιμοφορίδη, με τις λίγες νομικές γνώσεις που έχω, κατάλαβα την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, δεν ξέρω, ισχυρές ή μικρές ενδείξεις, για να οδηγηθεί η υπόθεση από το ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής Διοντολογίας στο δικαστικό, έτσι δεν είναι? Είναι προφανές. Και αυτό είναι απόλυτα ξεκάθαρο, διότι σε περίπτωση που δεν είχαν διαπιστωθεί έστω και ενδείξεις, και θα σας εξηγήσω λίγο παρακάτω γιατί το λέω τη λέξη ενδείξεις, από την πλευρά του διερευνητικού τμήματος δεν θα μπορούσε να γίνει παραπομπή στο δικαστικό τμήμα, γιατί η Επιτροπή Διοντολογίας έχει αυτά τα δύο τμήματα και έτσι λειτουργεί. Το ένα, το διερευνητικό τμήμα, ας πούμε ότι διεξάγει μια προκαταρκτική έρευνα, οπότε αν η έρευνα δεν εμπεριείχε στοιχεία υπαιτιότητος, σαφέστατα και δεν θα το παρέπεμπε, όπως τουλάχιστον βγαίνει προς τα έξω, έτσι. Μιλάω πάντοτε με μία επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρουμε πώς παραπέμπεται και γιατί παραπέμπεται. Υπάρχει μια μυστικότητα στο θέμα λειτουργίας της Επιτροπής Διοντολογίας. Ναι, όντως. Είναι προφανές λοιπόν ότι εφόσον παραπέμπεται στο δικαστικό, υπάρχει κάτι. Από αυτήν τη βάση πρέπει να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό. Διαφορετικά θα είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο και δεν θα ασχολούνται κανένας. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον σήμερα, κύριε Σιμοφορίδη, να μάθουμε για το τι παραπέμπει το Ολυμπιακό και Ατρόμητος, δεν είναι? Αναμένεται και ανακοίνωση από την ΕΠΟ, αν δεν κάνω λάθος, αυτό λέει, ναι, η πληροφορία. Λογικά νομίζω ότι έχει απασχολήσει περιπτώσεις που αφορούν την ακεραιότητα των αγώνων, αν δεν κάνω λάθος, και αν έχει σχέση με τον στοιχηματισμό και με το, με την προσβολή, ας πούμε, γενικότερα της ακεραιότητας των αγώνων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου που διεξάγονται, και γι' αυτό μάλλον παραπέμπονται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Ενδεχομένως πάντως να παραπέμπονται όχι μόνο για το άρθρο 29 του κώδικα διοντολογίας, να είναι και άλλα άρθρα μέσα, γιατί διαβάζοντας λίγο πιθανό. Το κώδικα διοντολογίας είναι λίγο τα πράγματα μπερδεμένα και σε πολλά άρθρα συμπεριλαμβάνουν, ναι, και άλλες περιπτώσεις που είναι σε άλλα άρθρα κτλ. Το πιθανότερο είναι αυτό. Ας κρατάμε μία επιφύλαξη για να δούμε με ποιες διατάξεις ουσιαστικά παραπέμπονται και ουσιαστικά εισηγείται το ερευνητικό τμήμα στο δικαστικό. Εισηγείται την εξέταση αυτής της υπόθεσης, διότι η υπόθεση εννοείται θα εξεταστεί στο ουσιαστικό της ζήτημα. Έτσι, για να το διευκρινίσουμε, για να μην υπάρχει και πεπλανημένες αντιλήψεις εδώ πέρα και απόψεις, ότι είναι μια εισηγητική έκθεση προς το δικαστικό, το οποίο θα κρίνει στο ουσιαστικό μέρος την υπόθεση και θα διαπιστώσει, και αυτό θα επιβάλλει τις όποιες ποινές είναι να επιβάλλει. Είναι κάτι αντίστοιχο, αλλά με αντίθετες παραδοχές που είχαμε με το θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και της δεσμευτικότητας όσον αφορά την άποψη, τη γνώμη και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τα δικαιοδοτικά όργανα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Έτσι. Εδώ δεν είναι έτσι το πράγμα. Είναι μια εισηγητική έκθεση, μια άποψη, μια παραπομπή, η οποία όμως δεν είναι δεσμευτική. Βεβαίως και επηρεάζει η κρίση, αλλά δεν είναι δεσμευτική. Άρα, για να μην συγκρίνουμε τα δύο πράγματα, γιατί υπάρχουν και τις απόψεις ότι ξέρετε η ΕΑ είπε έτσι και τα λοιπά. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Να πούμε στον κόσμο ότι την Επιτροπή Διοντολογίας, νομίζω και το ερευνητικό τμήμα και το δικαστικό, τη συνθέτουν κανονικοί δικαστές, να το πούμε έτσι απλά. Ναι, είναι τακτικοί δικαστές. Είναι λογικό αυτό να είναι τακτικοί δικαστές, διότι η Επιτροπή Διοντολογίας με βάση και τον κώδικα διοντολογίας εξετάζει ιδιαίτερες περιπτώσεις και έχει και μια ιδιαίτερη διαδικασία όσον αφορά την υποβολή, την διαδικασία, τους διαδίκους, την αποδεικτική διαδικασία που είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή. Εγώ βέβαια προσωπικά
ως νομικός που ασχολούμαι με το χώρο αυτό πάρα πολλά χρόνια, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ σε πάρα πολλά σημεία για τον τρόπο που λειτουργεί τις δεσμεύσεις, την αποδεικτική διαδικασία, την δημοσιότητα των υποθέσεων κτλ. Έχω μια άλλη άποψη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι του παρόντος. Όμως θα κριθεί από τακτικούς δικαστές. Αυτό είναι ένα εχέγγυο απονομής δικαιοσύνης. Βέβαια στην Ελλάδα κρατάμε πάνω τις επιφυλάξεις, γιατί ξέρετε, τα ξέρετε εσείς καλύτερα τι γίνεται, πώς γίνεται. Και θα πρέπει να πούμε ότι εγώ για τον κόσμο, γιατί πολλές φορές ακούνε κάποια πράγματα ως ετικέτα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έτσι όπως παρουσιάζονται. Θέλω να πω δηλαδή ότι η διαδικασία στις σταθεταρικά όργανα και σε μια επιτροπή όπως η Επιτροπή Οντολογίας, στον χώρο του ποδοσφαίρου γενικώς και παγκοσμίως και στην Ελλάδα, διέπεται από ορισμένους κανόνες που είναι εντελώς διαφορετικοί από αυτούς που φαντάζονται μερικοί. Τι εννοώ, και πρέπει να επισημάνω ένα ιδιαίτερο σημείο. Οι πειθαρχικές διαδικασίες και η τιμωρία, η επιβολή των ποινών έχουν μια διακύμαση. Δηλαδή, καταρχήν δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί καμιά ποινική διαδικασία που έχει σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα σας δηλαδή, ρωτώσω, γιατί αυτό βγαίνει και από τον Ολυμπιακό, ότι θα ζητήσει να παγώσει η υπόθεση μέχρι να τελειώσει η δίκη σε πιστοποινικό. Όχι, δεν είναι δεσμευτικό αυτό για την Επιτροπή. Η Επιτροπή και όλες οι επιτροπές παγκοσμίως και σε επίπεδο FIFA και UEFA, να ξέρετε ότι ολοκληρώνουν τη διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τους δικούς τους κανονισμούς, όπου η διαπίστωση και η επιβολή της ποινής κινείται σε ένα πλαίσιο. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο, το λέω έτσι για να γίνει αντιληπτό. Η Επιτροπή δηλαδή Δεοντολογίας μπορεί να επιβάλλει ποινές αν διαπιστωθεί μία υπαιτιότητα που κινείται πάνω από την απλή πιθανολόγηση, θα τονίζω λίγο για να γίνουν αντιληπτά, και κάτω από την απόδειξη πέραν πάσης αμφιβολίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να γίνει μία πιθανολόγηση σοβαρή, όχι μία απλή πιθανολόγηση, και να έρθει το δικαστήριο και να επιβάλλει ποινές. Αυτό σε άλλες διαδικασίες και σε ποινικές διαδικασίες δεν μπορεί να γίνει, γιατί χρειάζεται να αποδειχθεί, ας πούμε, η απόλυτη παιδιότητα, η πλήρης παιδιότητα, ακόμα και λέμε εμείς στα ποινικά ότι και οι αφιβολίες είναι υπέρ του κατηγορούμενου. Εδώ όμως υπάρχει φιλοσοφία της προστασίας του ποδοσφαίρου από τέτοιες έκνομες πράξεις και ενέργειες, και για τον λόγο αυτό δίνει τη δυνατότητα ακόμα και σε υψηλό επίπεδο, θυμηθείτε τιμωρίες πρώην προέδρων της FIFA, έτσι, οι οποίοι με σοβαρές ενδείξεις τιμωρήθηκαν, αποβλήθηκαν, ακριβώς. Γιατί ακριβώς πρέπει να προστατευτεί ο χώρος, και σαφέστατα δεν μπορεί κάποιος να περιμένει, ας πούμε, την ολοκλήρωση μιας ποινικής διαδικασίας, ξέρετε πώς λειτουργούν στην Ελλάδα και χρονικά κτλ. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και σαφής πρόβλεψη στον Επιτροπή, στον Κώδικα Διοντολογίας, που το προβλέπει αυτό. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει και χωρίς να χρειάζεται η ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας. Μια μετάξυση. Δεν είναι υποχρεωμένη η Επιτροπή να περιμένει το τέλος της δίκης που έχει παγώσει. Σαφέστατα, όχι, και έχει την δυνατότητα να, και τους τρόπους που τους παρέχει ο Κώδικος Διοντολογίας, να εξετάσει μάρτυρες, ακόμα και μάρτυρες των οποίων προστατεύεται η ταυτότητα κτλ. Έχει ιδιαίτερες δυνατότητες, υπάρχουν ιδιαίτερες οικονομικές δυνατότητες για την Επιτροπή να εξετάσει τα ζητήματα. Το μόνο άσχημο στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια είναι ότι, και αυτό είναι ένα θέμα επίσης, ότι κανένας που έχει ουσιαστικό ένομο συμφέρον δεν μπορεί να παρεύει, γιατί, και δεν μπορεί να καταστεί διάδικος, διότι διάδικος είναι μόνο αυτός ο οποίος κατηγορείται. Αυτό είναι ένα ο ΠΑΟΚ, έχοντας ένομο συμφέρον, μπορεί να πιέσει προς κάποια κατεύθυνση και να πει, παιδιά, δεν θέλω να το πρωτάθλημα να τελειώσει μέχρι η Επιτροπή να βγάλει το τελικό της πόρισμα, την απόφαση. Ναι, μπορεί ο ΠΑΟΚ να το κάνει αυτό? Δεν μπορεί να καταστεί διάδικος. Το ότι μπορεί να κάνει κάποιες μορφές καταγγελίες για να καταγγείλει κάποια πράγματα που έχουν σχέση, διότι η Επιτροπή της Διοντολογίας επιλαμβάνεται, έτσι, είτε μετά από είτε και αυτεπάγγελτα, είτε μετά από κάποια καταγγελία κτλ. Το δικαίωμα λοιπόν
της καταγγελίας συγκεκριμένων παραβατικών συμπεριφορών ή έκτρομων συμπεριφορών από κάποιον, όπως συγκεκριμένη περίπτωση ας πούμε Ολυμπιακός, το δικαίωμα της καταγγελίας υπάρχει. Δεν μπορείς όμως να συμμετάσχεις στην όλη διαδικασία, δεν μπορείς να καταστείς διάδικος. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα για μένα. Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχουν ιδιαίτερες διαδικασίες και μια μυστικοπάθεια σε εισαγωγικά, μυστικότητα, πάρετε την όπως θέλετε, στη συγκεκριμένη επιτροπή της διοντολογίας που δημιουργεί κάποια θέματα. Και κύριε Σημεφορίδη, μήπως χρειάζεται μία αναθεώρηση ο κώδικας διοντολογίας, γιατί ξαναλέω χωρίς να έχω νομικές γνώσεις, ποτέ δεν το επικαλέστηκα. Αναφέρει το άρθρο 29 που είναι για επηρεασμό, για χειραγώγηση αγώνα, ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε συμμετοχή, ακόμα και σε προσπάθεια επηρεασμού της πορείας ενός αγώνα, τιμωρούνται με πρόστιμο, δεκαετή αποκλεισμό κτλ. Και γράφει σε σοβαρές περιπτώσεις, δηλαδή υπάρχουν μη σοβαρές και σοβαρές. Θέλω να πω, μήπως θα πρέπει να γίνει πιο απλός ο κώδικας, ή είναι ο κώδικας της UEFA και απλά είναι μια μετάφραση η ελληνική έκδοσή του. Τι ακριβώς γίνεται, γιατί πολλά παράθυρα, πολλοί αστερίσκοι. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν και να διορθωθούν σίγουρα, αυτό είναι απολύτως βέβαιο και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο πιο αδαής, δεν χρειάζεται να είσαι νομικός για να το καταλάβεις. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι εγώ έχω τις ενστάσεις μου σε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά και τον κώδικα διοντολογίας και όσον αφορά και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, έτσι. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα, δεν ξέρω αν κάποτε και κάποιος θα τους απασχολήσει μελλοντικά στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πάντως πρέπει να το κάνουν, διότι υπάρχουν και παράπονα και εκφράζονται και από συναδέλφους δικηγόρους, οι οποίοι όσοι έχουν ασχοληθεί και το ξέρουν, βέβαια δεν είναι πάρα πολλοί που ασχολούνται με το αντικείμενο, έχουν διατυπώσει τα παράπονα τους για αυτό το κομμάτι και είναι ένα κομμάτι σημαντικό, έτσι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτό το πράγμα. Και όταν μάλιστα ασχολείται με τόσο ιδιαίτερες και σοβαρές περιπτώσεις. Διότι το να μιλάμε, ας πούμε, για ακεραιότητα αγώνων, για στοιχηματισμούς, για παράνομους χρηματισμούς, για όλα αυτά τα αντικείμενα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και προφανώς οι διατάξεις του κανονισμού και του κώδικα αυτό θέλουν να προστατεύσουν, έτσι. Την ακεραιότητα των αγώνων και τις μη τέλες έκνομων πράξεων οι οποίες προσβάλλουν το άθλημα σε πολλά επίπεδα. Αυτή είναι η φιλοσοφία των διατάξεων. Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να το κουβεντιάζουμε. Δηλαδή στο δικό μου το μυαλό ένα πιθανό ενδεχόμενο να πει η Επιτροπή, το δικαστικό τμήμα, ότι ναι, προσπάθησαν να επηρεάσουν τον αγώνα Ολυμπιακός Ατρόμητος ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα και η ποινή είναι πρόστιμο 20.000 ευρώ ή 50.000 ευρώ. Μου φαίνεται τουλάχιστον αστείο. Ναι, εντάξει, υπάρχουν πολλά σημεία εκεί. Βέβαια, όταν αποδειχθεί η τετιότητα κάποιας ομάδος ή και αξιωματούχου που κάποιας ομάδος, οι ποινές είναι συγκεκριμένες. Βέβαια, εδώ, γιατί η συμμετοχή σε τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές, να ξέρετε, δεν χρειάζεται μόνο φυσική αυτουργία, μπορεί να είσαι και ηθικός αυτουργός. Υπάρχουν πολλά τα οποία περιλαμβάνει ο κώδικας σε κάποια σημεία όσον αφορά τη συμμετοχή σε τέτοιες έκνομες πράξεις που μπορεί να φτάσει μέχρι και στη διαπίστωση ηθικής αυτουργίας, έτσι. Και δεν είναι ανάγκη, παραδείγματος χάρη, να είσαι αποδεδειγμένα περιπίν μέλος ενός διοικητικού συμβουλίου αξιωματούχος, μπορεί να φτάσει μέχρι και να επεκταθεί μέχρι και το σημείο που θεωρείται ότι είσαι εν της πράγμαση, όπως λέω εμείς τα νομικά, έχεις μία σχέση, ας πούμε, διοικητική, όχι την σχέση την τυπική που είναι εμφανής, αλλά έχει μια σχέση με το μεγαλομέτωχο, το σύλλογο γενικότερα, έχεις μια διοίκηση, να έχεις κατοίκοντα διοικητικά. Δηλαδή το ενδυσπράγμαση, ας πω, κατοίκοντα διοικητικά, είμαι ο άνθρωπος, είμαι ο άρχον σε εισαγωγικά μιας ομάδος, όπως λέμε πολλές φορές, είναι το μεγάλο κεφάλι αυτό, το λέμε έτσι πολύ λαϊκά. Αυτό είναι μια ενδυσπράγμαση, ενασχόληση με μια ομάδα που και σε αυτό το επίπεδο μπορεί να επιφέρει κυρώσεις όταν διαπιστωθεί η συμμετοχή ενός τέτοιου προσώπου. Δηλαδή ξεφεύγει και από κάποιες πολύ νομικές προϋποθέσεις που τάσουν οι νόμοι όσον αφορά τις ΠΑΕ, τους μετόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο κτλ. Έτσι. Είναι μια έννοια η οποία και πολύ σωστά είναι, διότι έχουμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι στην ουσία ασκούν διοίκηση και δεν φαίνονται. Ναι. Έτσι, ναι.
υπάρχει ένας μπούσουλας ή μια αίσθηση δική σας με βάση την εμπειρία σας για το πότε μπορούμε να περιμένουμε την απόφαση του δικαστικού τμήματος της Επιτροπής? Όχι, είναι, είναι τόσο αναγκαία, μπορεί να είναι ένας μήνας, μπορεί να είναι και 12 μήνες αυτή η ιστορία? Όχι, δεν υπάρχει, και ίσως τους βοηθάει στο γεγονός, το γεγονός ότι δικονομικά, να ξέρετε ότι ορισμένα δικήματα όπως αυτά της, του στοιχηματισμού του παράνομου, της προσβολής ακεραιότητας των αγώνων κτλ. Κτλ. Είναι αδικήματα τα οποία είναι απαράγραφα. Δεν έχουν χρόνο παραγραφής, έτσι. Και ανά πάσα στιγμή μια υπόθεση μπορεί να ανοίξει εκ νέου και να εξεταστεί εκ νέου όταν προκύψει μελλοντικά κάποιο στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Είναι αυτά που σας είπα ότι είναι πολύ ιδιαίτερα στον χώρο της Επιτροπής Διοντολογίας και του Κώδικα Διοντολογίας, αλλά είναι έτσι τα πράγματα. Επομένως, όταν δεν υπάρχει και θέμα παραγραφής, δεν έχουν και τις ιδιαίτερες πιέσεις χρονικές, ας πούμε, ως Επιτροπή για να βγάλει μια απόφαση. Γιατί προφανώς. Άρα μπορεί να πάρει και μακριά και βάλτσα, δηλαδή. Όχι, υπάρχει και το ενδεχόμενο και άλλο ενδεχόμενο. Να μην διαπιστώσουν κάποια πράγματα, να επαναφέρουν, ίσως είναι και αυτά πράγματα που δεν είναι γνωστά, να την επαναφέρει στο ερευνητικό τμήμα, να δώσει εντολή ο πρόεδρος του δικαστικού να διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση και να επανέλθει. Χρονικά λοιπόν, επειδή για να μην έχουν και έτσι φρούδες ελπίδες κάποιοι ίσως, οι άνθρωποι, οι ακροατές που ακούνε πιθανόν, ότι μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα αυτή η ιστορία, εγώ δεν θεωρώ ότι δεν θα εξελιχθεί και ούτως ή άλλως βέβαια δεν θα είναι κάτι τελεσίδικο. Μπορεί να την προσβάλλει την απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος, ο Σπανός, ο Ατρόμητος, οποιοδήποτε, στην Επιτροπή Εφέσεων, και βεβαίως να ακολουθήσει και διαδικασία στο ΚΑΣ μετά την κατάργηση της διαδικασίας και της προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο. Άρα, χρονικά δεν πιστεύω και μην περιμένετε να είναι κάτι που θα εξελιχθεί πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι. Κώστα. Γιατί ο Ολυμπιακός κ. Σημεοφορίδη βγάζει προς τα έξω μια χαλαρότητα, μια προσέγγιση ότι μην ασχολείστε, δουλειά να βρισκόμαστε κτλ.? Εντάξει, νομίζω από πλευράς τακτικής αυτό πρέπει να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Το θέμα, γιατί το θέμα δεν το κρίνει ο Ολυμπιακός, δεν είναι δικαστής ο Ολυμπιακός. Έτσι, υπάρχει μια επιτροπή η οποία καλείται μέσα στους κανόνες δικαίου και, στις κανονιστικές πράξεις της Ομοσπονδίας, όπως δηλαδή ο κώδικας διοντολογίας, να κρίνει μια συγκεκριμένη υπόθεση. Το αν είναι χαλαρός Ολυμπιακός είναι δικαίωμά του, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά η κρίση ανήκει στους δικαστές, δεν ανήκει ούτε στους δικηγόρους του Ολυμπιακού, ούτε σε μένα, ούτε σε κανέναν από εμάς. Έτσι. Επομένως, όλοι θα περιμένουμε όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή να δούμε την αξιολόγηση από την πλευρά του δικαστικού τμήματος, την απόδοση ευθυνών σε φυσικά πρόσωπα στις ΠΑΕ που, που παραπέμπονται. Να δούμε βέβαια γιατί παραπέμπονται, γιατί εδώ είπαμε υπάρχει μια μυστικότητα και κρατάμε μια επιφύλαξη, εκτός από αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί. Και πάνω σε αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί, έχουμε εκφράσει και εμείς την άποψή μας. Απλώς διαδικαστικά λέμε τι μπορεί να γίνει. Τώρα ο Ολυμπιακός μπορεί να το βλέπει χαλάρα. Ποιομά του είναι. Δεν ξέρω γιατί. Αυτή η μυστικότητα της Επιτροπής και Σημεοφορίδη, πού επαφίεται στο να προστατευτεί η Επιτροπή και να μην δέχεται παρεμβάσεις και επιρροές και οτιδήποτε άλλο? Υπάρχει μια ιδιαίτερη τη διαδικασία που ξεφεύγει από τις λοιπές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ, δηλαδή στον αθλητικό δικαστή, σε πρώτο βαθμό στη Σούπερ Λίγα και τη Φουτμπολή κτλ. Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με την Πειθαρχική Επιτροπή και την Επιτροπή Εφέσεων υπάρχει μια άλλη διαδικασία. Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό, γι' αυτό σας είπα και να μην το αναπτύξω περισσότερο, ότι εγώ έχω τις ενστάσεις μου όσον αφορά αυτό το κεφάλαιο, και αν χρειαστεί κάποια στιγμή και μου ζητήσουν την άποψή μου, θα την εκφράσω γραπτός με συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο του κώδικα διοντολογίας και με τη λειτουργία της Επιτροπής. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που πρέπει, νομίζω, κάποια στιγμή ίσως κάποιος να τους απασχολήσει. Κάτι τελευταίο τουλάχιστον από μένα, δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι ο Κώστας. Θα υπάρξει ακροματική διαδικασία διαζώσης ή έστω μέσω υπομνημάτων? Τι προβλέπει η διαδικασία? Συνήθως η διαδικασία αυτή είναι η διαδικασία υπομνημάτων. Υπάρχει όμως ένα δεχόμενο ότι αν υποβληθεί κάποιο
και ίσως και έτοιμα, ή αν το κρίνει, γιατί υπάρχει μια μεγάλη διακριτική ευχέρεια στον πρόεδρο της Επιτροπής, δηλαδή στο, του δικαστικού τμήματος, να θέσει και θέμα ακροαματικής διαδικασίας. Συνήθως όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται μέσω υπομνημάτων, με γράφων, με κλήσεις που γίνονται για συγκεκριμένα θέματα προς τους ενδιαφερόμενους, και η διαδικασία κατά το μεγαλύτερο ποσοστό διενεργείται μέσω των υπομνημάτων που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, που συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι κατηγορούμενοι, έτσι σε εισαγωγικά. Υπάρχει όμως και αυτό το ενδεχόμενο, εφόσον βέβαια το κρίνει η πρόεδρος και ίσως υποβληθεί και κάποιο αίτημα. Έτσι. Και χωρίς να υπάρχουν διάδικοι, όπως είπατε, θα είναι μόνο Ολυμπιακός ο Ατρόμητος. Ναι, δεν μπορεί, φυσικά, ότι είναι, φυσικά πρόσωπα είναι συγκεκριμένη διάταξη. Δεν μπορείς δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, να κάνεις παρέμβαση επειδή έχεις άμεσο ένομο συμφέρον, έτσι. Γιατί και αυτή η έννοια του αμέσου ένομου συμφέροντος είναι μια έτσι παρεξηγημένη έννοια στον χώρο το δικό μας, και έχει δημιουργήσει θέματα για το τι εννοείται άμεσο ένομο συμφέρον και κατά συνέπεια και πρόσθετες παρεμβάσεις σε μια υπόθεση. Στο θέμα του Επιτροπής Δεοντολογίας δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, και έτσι οι κατηγορούμενοι και η όλη διαδικασία εξαντλούνται μέσα σε αυτά που προβλέπει ο κώδικας δεοντολογίας, που εντοπίζει, επαναλαμβάνω, και καθιστά μόνο διάδικο αυτόν που ο οποίος κατηγορείται, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι νομικό πρόσωπο. Κώστα. Υπάρχει περίπτωση μετά έχουμε πάλι προσφυγές στο ΚΑΣ και τα λοιπά, κύριε Σημεφορίδη? Αν έχει προσφυγές στο ΚΑΣ, έχει δικαιώσει. Ναι. Η διαδικασία είναι αυτή που προβλέπεται, όπως και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ότι μπορεί να προηγηθεί μια απόφαση της Επιτροπής να προσβληθεί με ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, και ακολούθως, επειδή, επαναλαμβάνω, έχει καταργηθεί η διαδικασία ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου για τέτοια ζητήματα, να πάει στο ΚΑΣ. Ναι. Άρα πάμε σε κάτι χρονοβόρο πάλι. Ναι, το είπα προηγουμένως ότι δεν θα είναι και τόσο άμεσα τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας που ακολουθείται και μιας πιθανής απόφασης, γιατί εδώ, όπως ξέρετε, μιλάμε για τουλάχιστον για μια τελεσίδικη απόφαση, τουλάχιστον, έτσι, γιατί μετά πολλές φορές απαιτείται και αμετάκλητη απόφαση. Τώρα μια τελεσίδικη απόφαση θα ανακριθεί από την Επιτροπή Εφέσεων. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Οπότε... Ναι. Χρονικά ας μην είμαστε και τόσο αισιόδοξοι ότι θα έχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα και μια απόφαση η οποία θα επιβάλλει τις ποινές, όπως τουλάχιστον φαντάζονται μερικοί. Ναι. Ωραία. Νομίζω θα σας χρειαστούμε ξανά σίγουρα, κύριε Σημεφορίδη. Από εβδομάδα θα έχουμε και την εισήγηση της Ερευνητικής Επιτροπής. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα, νομίζω. Ναι, γιατί και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε γιατί παραπέμπονται όλοι αυτοί, έτσι, με συγκεκριμένες διαπιστώσεις παύλα κατηγορίες, για να ξέρουμε ακριβώς, να έχουμε και εμείς μια καλύτερη άποψη και να μπορούμε να και νομικά να τοποθετηθούμε λίγο καλύτερα σε αυτό το ζήτημα. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συγκεκριμένο πράγμα, ξέρουμε 2-3 πράγματα, και με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε τοποθετούμαστε. Καλό είναι όμως, επειδή πρέπει να είμαστε και σοβαροί και υπεύθυνοι, να γνωρίζουμε ακριβώς για να έχουμε και μια πιο εντεστατωμένη άποψη νομική πάνω στο θέμα που έχει προκύψει. Ναι, απλώς σήμερα νομίζω δώσατε μάλλον μια εικόνα πολύ καλή στον κόσμο για το ποια είναι η Επιτροπή, πώς λειτουργεί, τι να περιμένουμε. Οπότε ακούστηκαν σημαντικά πράγματα. Φαντάζομαι ότι δεν τα είπα και τόσο νομικίστικα, όπως λένε μερικοί, αλλά πιο απλά για να μπορέσουν να γίνουν αντιληπτά και κατανοητά στους ακροατές. Βεβαίως. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ.